Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα κύριε Μελιγκόνη, καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, είναι να πρώτη μας μετά τις εκλογές, δεν είναι? Όντως. Και νέα κατάσταση, νέα καθήκοντα, την ξέρετε καλά εσείς αυτή τη φράση ούτως ή άλλως. Και θα πούμε και για τη συνταγματική αναθεώρηση, γιατί χθες, τουλάχιστον σε ό,τι σας αφορούσε προσωπικά, αυτή ήταν η είδηση. Όμως, ας ξεκινήσουμε λίγο από την Νοβάρτης, μια που μπαίνουμε στα της Βουλής. Ακούω και λένε πολλοί ότι αφού ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να ανοίξει υπόθεση κτλ. Και αφού διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό βουλευτών, γιατί δεν σηκώνει το γάντι, αφού ο κ. Μητσοτάκης θέλει να περιορίσει, να στενέψει το πράγμα στον κύριο Παπαγγελόπουλο, να κινήσει αυτό τις διαδικασίες ή να δείξει ότι παίρνει την πρωτοβουλία των κινήσεων, τέλος πάντων. Πρόκειται περί, πώς να το χαρακτηρίσω τώρα, αστείου, κομικού επιχειρήματος. Δηλαδή, τι να κάνουμε, να προκαλέσουμε εμείς προκαταρκτική επιτροπή, επιτροπή προκαταρκτικής εξέτασης κατά του πρώην Πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι το εξής, ότι ο κ. Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή πνίγεται μέσα στις αντιφάσεις της πολιτικής του, τις εσωκομματικές του πιέσεις, αλλά και βρίσκει μπροστά του όλες εκείνες τις χειδαιότητες και τις αθλειότητες που έκανε όσο ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης για να μπορέσει να έρθει στην εξουσία. Με λίγα λόγια, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ομάδα στη Νέα Δημοκρατία η οποία ζητά εκδίκηση κατά του πρώην Πρωθυπουργού, γιατί επειδή έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να αποκαλύψει ένα τεράστιο σκάνδαλο, το οποίο και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης έχει αποδεχθεί ότι είναι σκάνδαλο, παρά το γεγονός ότι στην ίδια φράση λέει ότι ναι, μεν υπάρχει σκάνδαλο, αλλά ταυτόχρονα είναι και σκευωρία. Δεν ξέρω πώς μπορεί να ισχύουν αυτά και τα δύο. Εν πάση περιπτώσει, ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν, πνιγμένος μέσα σε αυτές τις αντιφάσεις, μέσα σε εσωκομματικές πιέσεις και αντιμέτωπος με όλα όσα έλεγε εδώ και πάρα πολύ καιρό, αυτό το οποίο επέλεξε να κάνει είναι έναν τακτικισμό, να διαχωρίσει δηλαδή την υπόθεση και να προτείνει Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης εναντίον του κυρίου Παπαγγελόπουλου. Πρόκειται εδώ για μια, κατά τη γνώμη μου, εκδικητική στάση από τη μία μεριά, από την άλλη όμως μεριά δεν ικανοποιεί από ό,τι φαίνεται τους ακραίους ή τους σκληρούς του κόμματός του. Σε κάθε περίπτωση εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι εδώ έχουμε να κάνουμε ένα σκάνδαλο πάνω στο σκάνδαλο. Διότι από τη μία μεριά έχουμε την τεράστια υπόθεση της Νοβάρτης, η οποία γνωρίζεται ότι ακόμα βρίσκεται η διερεύνησή της εν εξελίξη, καθώς υπάρχουν δικογραφίες που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην Βουλή. Πρόκειται για τη δικογραφία που αφορά τον κύριο Λοβέρδο, αλλά και προχωράνε οι έρευνες για άλλα πολιτικά και μη πολιτικά πρόσωπα, και ενώ δεν έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι έρευνες, ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, έχουμε μπροστά μας την πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά του κυρίου Παπαγγελόπουλου, του πρώην αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία έχει έχει δύο στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι να αποπροσανατολίσει από το πραγματικό σκάνδαλο Νοβάρτης, και ο δεύτερος στόχος είναι να λειτουργήσει εκβιαστικά, κυρίως εναντίον εκείνων οι οποίοι έχουν την αρμοδιότητα να διεξάγουν τις έρευνες για το σκάνδαλο αυτό, δηλαδή των εισαγγελέων διαφθοράς. Με λίγα λόγια, πρόκειται για μια ακραία και ομή επιχείρηση παρέμβασης δικαιοσύνη, όπως φυσικά συνέβη από το πρώτο δευτερόλεπτο αυτής της υπόθεσης, με τις μηνύσεις οι οποίες κατατέθηκαν από μια σειρά πολιτικών προσώπων και κατά του τότε Πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και κατά του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, αλλά και κατά των ίδιων των εισαγγελικών λειτουργών. Έτσι λοιπόν, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο κ. Μητσοτάκης είναι εκτεθειμένος από όλες τις πλευρές. Είπατε πριν ότι ο κ. Μητσοτάκης είπε όντως ότι είναι σκάνδαλο, αλλά είναι και σκευωρία. Δεν ξέρετε πώς μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Για να κάνω λίγο το δικηγόρο διαβόλου, να σας πω πώς μπορούν να ισχύουν και τα δύο. Αυτό που λένε, ας πούμε, στη Νέα Δημοκρατία είναι ότι είναι ένα σκάνδαλο που αφορά σε πολλές χώρες, έχει οικονομική διάσταση, και ο ΣΥΡΙΖΑ από οικονομικό σκάνδαλο ή σκάνδαλο που αφορούσε ενδεχομένως μια μικροδιαπλοκή γιατρών με στελέχη
στελέχη της εν λόγω εταιρείας, προσπάθησε να το κάνει πολιτικό σκάνδαλο. Μα δεν πρόκειται περί αυτού. Καταρχάς, αυτό το οποίο έγινε ήταν το εξής. Υπήρξαν κάποιες μαρτυρίες ότι υπήρχε πολιτική εμπλοκή στην συγκεκριμένη υπόθεση. Και ποια ήταν αυτή η πολιτική εμπλοκή? Δεν είχε να κάνει η δραστηριότητα της Νοβάρτης σύμφωνα με όλα όσα προκύπτουν από τις έρευνες αλλά και από τα στοιχεία, ναι, με το γεγονός ότι υπήρχαν ειδικές σχέσεις με κάποιους γιατρούς για ειδικές συνταγογραφήσεις φαρμάκων κλπ. Όπως ισχυρίζεται η Νέα Δημοκρατία. Έχουμε να κάνουμε εδώ με μια υπόθεση υπερκοστολόγησης από τη μεριά του ελληνικού δημοσίου, πράγμα το οποίο οδήγησε και σε ζημία του ελληνικού δημοσίου αλλά και σε τεράστια κέρδη της Νοβάρτης, καθώς η τιμή των φαρμάκων στην Ελλάδα αποτελεί τιμή αναφοράς για αρκετές χώρες του κόσμου. Ναι. Άρα εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με κάτι πολύ ευρύτερο, με κάτι πολύ μεγαλύτερο, με κάτι το οποίο, με ένα σκάνδαλο το οποίο σε κάθε περίπτωση έχει πολιτικές πτυχές. Εξάλλου ο κ. Μητσοτάκης. Γιατί σε κάθε περίπτωση? Τιμολογεί τα φάρμακα ο υπουργός? Βεβαίως. Βεβαίως. Με υπουργικές αποφάσεις τιμολογούνται τα φάρμακα. Και ακριβώς αυτό προκύπτει, ναι, και αν μελετήσει κανείς, αν δει μάλλον τα δημοσιεύματα τα οποία σήμερα υπάρχουν, πώς το λένε, επιτροπές δηλαδή. Αυτό εννοώ. Την τελική υπογραφή βάζει. Προφανώς ο υπουργός είναι, ναι, αρμόδιος για, ναι, την έκδοση του δελτίου τιμών φαρμάκων. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι, ναι, εφόσον υπάρχει υποτιμολόγηση φαρμάκου με την υπογραφή του υπουργού, ναι, τούτο πρέπει να διερευνηθεί και για τους λόγους οι οποίοι οδήγησαν στην υπερτιμολόγηση. Και νομίζω ότι όλα αυτά στην πραγματικότητα συγκροτούν και το πραγματικό σκάνδαλο Νοβάρτης. Και εκεί πρέπει να αναζητηθούν πολιτικές ευθύνες των υπουργών οι οποίοι υλοποίησαν τέτοιου είδους πολιτικές. Πολιτικές ευθύνες να αναζητηθούν, λέτε? Με συγχωρείτε, όταν έχουμε υπερτιμολόγηση φαρμάκων και εφόσον πληρούνται αντικειμενική υπόσταση συγκεκριμένου εγκλήματος, δεν έχουμε μόνο πολιτικές ευθύνες. Mm-hmm. Ενδεχομένως να έχουμε και ποινικές ευθύνες. Αυτό είναι το σκάνδαλο της Νοβάρτης. Δεν είναι οι ειδικές σχέσεις που μπορεί να είχε η εταιρεία. Δεν είναι μόνο οι ειδικές σχέσεις που μπορεί να είχε η εταιρεία με κάποιους γιατρούς. Έχει να κάνει, ναι, και με την διαδικασία της υπερτιμολόγησης φαρμάκων, η οποία οδήγησε σε ζημία του ελληνικού δημοσίου, mm-hmm, η οποία οδήγησε σε τεράστια κέρδη την εταιρεία, ναι, και αυτό είναι ακριβώς και ο πυρήνας του πραγματικού σκανδάλου που έχουμε μπροστά μας. Με αυτό εμείς λέμε ότι πρέπει να ασχολείται η ελληνική κοινωνία και όχι να αποπροσανατολίζεται, ναι, από τα φλιναφήματα και τις ανησίες που λέει η Νέα Δημοκρατία περί σκευωρίας. Διότι αν δει κανείς και τη δικογραφία, mm-hmm, η οποία έχει έρθει στη Βουλή και η οποία πώς προέκυψε, θα θυμάστε φυσικά ότι προέκυψε από τις μηνύσεις του κυρίου Σαμαρά. Ναι. Από τη μήνυση του κυρίου Σαμαρά. Που είναι ο μόνος που κατονομάζει και τον κύριο Παπαγγελόπουλο, νομίζω. Δεν περιέχει κανένα απολύτως στοιχείο, ναι, που θα μπορούσε να αποτελεί έστω και την παραμικρή ένδειξη, ναι, για την οποιαδήποτε παρέμβαση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, της προηγούμενης κυβέρνησης, στη δικαιοσύνη σε σχέση με το συγκεκριμένο σκάνδαλο. Υπάρχουν βέβαια και καταγγελίες του κυρίου Αγγελή. Οι καταγγελίες του κυρίου Αγγελή σε τι ακριβώς συνίστανται? Ο ίδιος έχει καταφερθεί εναντίον της κυρίας του Λουπάκη. Θα σας πω εγώ σε τι ακριβώς συνίστανται. Ο κύριος Αγγελής λέει κάτι το οποίο η Νέα Δημοκρατία θέλει διαρκώς να διαστρεβλώνει. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν πρόκειται τώρα εδώ να κάνω ανάλυση της δικογραφίας. Mm-hmm. Όμως, θυμούμενος τις καταθέσεις που είχαν δει και το φως της δημοσιότητας κτλ. Mm-hmm. Ο κύριος Αγγελής λέει κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό το οποίο ισχυρίζει η Νέα Δημοκρατία. Ότι από την δική μας μεριά δεν κάναμε όσα έπρεπε, ναι, για να αντιμετωπίσουμε το σκάνδαλο από τη μεριά της εκτελεστικής εξουσίας και ότι η δικαστική εξουσία επίσης λειτουργούσε με τέτοιο τρόπο που δεν οδηγούσε στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Άρα λοιπόν δεν καταγγέλει ο κύριος Αγγελής, τουλάχιστον έτσι όπως διάβαζα εγώ τις, ναι, προηγούμενες τοποθετήσεις του, mm-hmm, παρεμβάσεις της κυβέρνησης στη δικαιοσύνη. Αυτό το οποίο φαινόταν να λέει είναι ότι δεν είναι όσο αποτελεσματική θα έπρεπε η εισαγγελία, mm-hmm, στην ολοκληρωτική διαλεύκανση του σκανδάλου. Πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Αυτή είναι μια κριτική την οποία θα ήσασταν πρόθυμος να συζητήσετε. Διαβάζω, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι σε σχέση με την περίφημη αποκάλυψη, και θέλω να το πω αυτό, επειδή ήταν. Δεν ήμουν πρόθυμος να συζητήσω και θα σας πω. Επειδή αυτό ήταν μια αποκάλυψη τη Κυριακάτη και στις Κόντρα News, να μισό λεπτό να ολοκληρώσω, ότι ο κύριος Αγγελής ήταν σε αυτή την περίφημη
σε αυτή την περίφημη συνάντηση όπου αρνήθηκε να παραλάβει στοιχεία και είπε μέσω Eurojust να πάει κτλ. Διαβάζω λοιπόν σήμερα στον τύπο ότι θα μπορούσε η κυβέρνηση μέσω του Υπουργού Δικαιοσύνης να καταθέσει εκείνη έτοιμα στη Eurojust και να έρθουν τα στοιχεία με τον πολύ πολύ τυπικό τρόπο και να προσπεράσει έτσι τις όποιες ενστάσεις διαδικαστικού τύπου είχε ο κύριος Αγγελής. Εγώ δεν πρόκειται να μπω στην, αν θέλετε, στην ουσία της δικαστικής διερεύνησης. Ναι. Αυτό που οφείλουμε όλοι να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση είναι να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί και στις δηλώσεις και στις τοποθετήσεις μας, οι οποίες θα μπορούσαν να εκλειφθούν ως απόπειρα παρέμβαση σε μια δικαστική έρευνα η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Ναι. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να συζητήσω εγώ λεπτομέρειες μιας υπόθεσης τις οποίες δεν γνωρίζω στο σύνολό της. Σας λέω μόνο ότι από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει μια επιχείρηση διαρκούς διαστρέβλωσης, υπάρχει ένα σκάνδαλο πάνω στο σκάνδαλο με στόχο πρώτον τον αποπροσανατολισμό και δεύτερον τον εκβιασμό, τον έμεσο εκβιασμό όσων ακριβώς έχουν αρμοδιότητα να ολοκληρώσουν την έρευνα για αυτό το τεράστιο σκάνδαλο που στήχησε στο ελληνικό δημόσιο δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα, επειδή είστε διαπρεπής νομικός, αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία για να απαντήσει στις κατηγορίες του ΣΥΡΙΖΑ γιατί περιορίζει το πράγμα μόνο στον κύριο Παπαγγελόπουλο είναι ότι επειδή η προανακριτική ή μάλλον η προκαταρκτική εξέταση είναι σοβαρή ιστορία και χρειάζονται ενδείξεις. Δεν είναι πολιτικό καφενείο. Αυτή τη στιγμή προκύπτουν, λέει, ενδείξεις από τη δικογραφία μόνο για τον κύριο Παπαγγελόπουλο και μετά βλέπουμε. Κατά τη γνώμη μου, δεν προκύπτει καμία ένδειξη. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, όμως, αυτό αποτελεί και μια ομολογία της Νέας Δημοκρατίας ότι όλα όσα καταμαρτυρούσε, όλες οι αθλειότητες που καταμαρτυρούσε στον Αλέξη Τσίπρα επί 2,5 ολόκληρα χρόνια, ότι είναι ο επικεφαλής της συμμορίας, ο αρχισκευωρός, αυτός ο οποίος έστησε όλη αυτή την ιστορία για να εκδικηθεί τους πολιτικούς του αντιπάλους. Δεν ήταν τίποτα άλλο παρά λόγια του καφενείου. Αυτή είναι η ομολογία του κύριου Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει ότι και επί 2,5 χρόνια κακώς κατηγορούσε τον Αλέξη Τσίπρα ως αρχισκευωρό και από την άλλη μεριά ομολογεί και κάτι ακόμη πιο σημαντικό που αφορά πια και το εσωκομματικό πεδίο της Νέας Δημοκρατίας. Ποιο δηλαδή? Μας λέει ότι ο κύριος Σαμαράς είναι σκοπίμος ψευδομηνητής. Αυτό είπε ο κύριος Μητσοτάκης και αυτό λέει η Νέα Δημοκρατία με τη στάση της να διαχωρίσει τα πολιτικά πρόσωπα. Εμείς λέμε λοιπόν ότι αν τολμά, ας κάνει εξεταστική, προανακριτική, ας στήσει ειδικά δικαστήρια που να αφορούν όλα τα πρόσωπα. Αλλά δεν τολμά. Και γιατί δεν τολμά? Διότι ξέρει ότι όλη αυτή η υπόθεση θα καταλήξει σε ένα τεράστιο φιάσκο. Απ' την άλλη πλευρά, επειδή είναι άλλο πράγμα το ποινικό κομμάτι της υπόθεσης και άλλο το πολιτικό, δεν σας καλύπτει αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία ότι πολιτικά κατηγορούσε τον Πρωθυπουργό και όλη την κυβέρνηση για σκευωρούς και τα λοιπά. Λένε, ας πούμε, γαλάζια στελέχη. Μα από το μαξί μου δεν βγήκε ο Παπαγγελόπουλος όταν μίλησε για το μεγαλύτερο σκάνδαλο από τις στάσεις του ελληνικού κράτους. Ή κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν ήταν ο Τζανακόπουλος όταν πήγε στον Άριο Πάγο να ενημερωθεί? Λοιπόν, ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο σκάνδαλο από τις στάσεις του ελληνικού κράτους. Τι σημαίνει αυτό, ότι παρεμβαίνω στη δικαιοσύνη? Κάνεις μια πολιτική εκτίμηση ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα τεράστιο σκάνδαλο. Τι να με καλύψει δηλαδή ακριβώς από αυτά που λέει η Νέα Δημοκρατία? Ειλικρινά, νομίζω ότι όλη αυτή η συζήτηση δεν έχει μπει στην ορθή της διάσταση και αυτό γίνεται με ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας, την οποία την καταλαβαίνω. Με την έννοια ότι προσπαθεί, εν πάση περιπτώσει, να βρει μια υπερασπιστική γραμμή για τα στελέχη της, για τους πρώην υπουργούς της, για τον τρόπο με τον οποίο, εν πάση περιπτώσει, πολιτεύτηκε καθ' όλη τη διάρκεια της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περίοδου, όταν ακριβώς για να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη από το τεράστιο πραγματικό σκάνδαλο της Νοβάρτης, ανακάλυψε τη θεωρία της σκευωρίας. Με συγχωρείτε, αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι ήταν και κατά κάποιο τρόπο, αν θέλετε, εξηγήσιμη η υπερασπιστική αυτή γραμμή. Τι δηλαδή θα έλεγε η Νέα Δημοκρατία? Θα κατηγορούσε τους πάντες ότι έχουν κάνει σκευωρία για να τις προξενήσουν πολιτικό πλήγμα. Μην ξεχνάτε ότι και όλοι οι πολιτικοί οι οποίοι κατά καιρούς έχουν κατηγορηθεί και τελικά έχουν καταδικαστεί για μια σειρά από ποινικά αδικήματα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή επευκαιρία των καθηκόντων τους, έχουν επικαλεστεί τη θεωρία της σκευωρίας. Ο κύριος Τσοχαντζόπουλος μίλησε για σκευωρία, ο κύριος Παπαντονίου έχει μιλήσει για σκευωρία, αυτή τη στιγμή είναι προφυλακισμένος. Ο κύριος Παπαγεωργόπουλος μιλούσε για σκευωρία. Οποιοδήποτε κατηγορείται ανα πάσα στιγμή για διασπάθηση δημόσιου χρήματος με τον ενδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να συγκροτεί ποινικό αδίκημα, λέει ότι οι πολιτικοί του αντίπαλοι τον στοχοποιούν.
χρησιμοποιούν και επί της ουσίας στείνουν μια σκευωρία για να τον εξοντώσουν. Νομίζω λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έκανε τίποτα άλλο παρά να ακολουθήσει την περπατημένη. Τώρα, μια που μιλάμε πολιτικά, και είναι καλό που μιλάμε πολιτικά και όχι νομικά κτλ., υπάρχει πάντα και το κλίμα, το καθημερινό κλίμα. Αν γυρίζατε το χρόνο πίσω, θα ποντάρατε όλοι σας και εσείς προσωπικά που ήσασταν ούτως ή άλλως και η φωνή της κυβέρνησης, θα ποντάρατε τόσο πολύ πολιτικά στην υπόθεση της Νοβάρτης? Εμείς δεν ποντάραμε πολιτικά στην υπόθεση της Νοβάρτης. Εμείς προσπαθήσαμε ως κυβέρνηση επί 4,5 χρόνια κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας και ό,τι προβλέπεται από το νόμο για τις αρμοδιότητες της κυβέρνησης, ώστε να αποκαλυφθούν υποθέσεις διαφθοράς. Και ακριβώς για αυτό το λόγο στοχοποιηθήκαμε από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή νομίζω ότι είναι η ορθή διάσταση των πραγμάτων. Αυτή είναι η σκοπιά από την οποία τουλάχιστον εμείς βλέπαμε τα πράγματα. Οποτεδήποτε είχαμε ενδείξεις για την τέλεση ποινικών αδικημάτων ή για πρακτικές οι οποίες ήταν αντιθεσμικές, πρακτικές οι οποίες με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο ζημίωναν το ελληνικό δημόσιο, αυτό το οποίο κάναμε ήταν ότι με βάση το νόμο και με βάση τις αρμοδιότητες κυβερνητικές κάναμε αυτό το οποίο έπρεπε για να αναδειχθούν αυτές οι υποθέσεις και να μην κουκουλωθούν. Τελεία, παύλα. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Να σας θυμίσω λοιπόν τι έγινε με την υπόθεση Νοβάρτης. Ήρθε μία δικογραφία στον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης, στην οποία κατονομάζονταν συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα. Αυτό το οποίο είπαμε είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να συγκροτήσουμε Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης, η οποία από εκεί και πέρα θα αποφασίσει τι θα κάνει με το καθένα από αυτά τα πολιτικά πρόσωπα, αφού δει την δικογραφία. Και αυτό το οποίο είπε η Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης είναι ότι ο φάκελος πρέπει να επιστραφεί στην ελληνική δικαιοσύνη έτσι ώστε να αναλάβει την προκαταρκτική εξέταση για αδικήματα τα οποία δεν ενέπιπταν στην άσκηση των καθηκόντων των Υπουργών. Διότι όλα τα υπόλοιπα αδικήματα, αυτά τα οποία ενέπιπταν στην άσκηση των καθηκόντων των Υπουργών, είχαν παραγραφεί με βάση τη συνταγματική διάταξη την οποία όλοι γνωρίζουμε και, στην οποία ούτως ή άλλως εμείς έχουμε ασκήσει δρυμύτατη και ευθύτατη κριτική. Μιλάμε για το 86 παράγραφος 3 του Ελληνικού Συντάγματος. Δεν κάναμε τίποτα άλλο, κάναμε αυτό το οποίο οφείλαμε να κάνουμε την συγκεκριμένη στιγμή που οφείλαμε να το κάνουμε. Τώρα, πιστεύετε, αν και σέβομαι ότι δεν θέλετε να κάνουμε ανάλυση δικογραφίας, ότι αυτή η προκαταρκτική εξέταση της Επιτροπή που θα συγκροτηθεί θα πρέπει, κατά τη γνώμη σας, να μπει στην ουσία της υπόθεσης? Εγώ ρωτάω πολιτικά, επειδή κάθε φορά που στη Βουλή προσπάθησαν οι πολιτικοί να το παίξουν ανακριτές ή εισαγγελείς, δεν γίναμε σοφότεροι. Ή μήπως πρέπει να γυρίσει στη δικαιοσύνη το πράγμα πάλι? Κοιτάξτε να δείτε τώρα, εδώ με βάζετε πραγματικά στην ουσία μιας υπόθεσης. Ό,τι μπορώ κάνω. Είναι εξαιρετικά πολύπλοκη. Η γνώμη μου είναι ότι αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι εφόσον με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας συσταθεί η Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης να αρχιοθετήσει την υπόθεση, διότι δεν προκύπτει κανένα απολύτως στοιχείο. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ απλό αυτό που σας λέω. Δηλαδή, τι ακριβώς να στείλει πίσω στην τακτική δικαιοσύνη? Και ένα βήμα πίσω. Με τι ακριβώς στοιχεία θα γίνει η Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης? Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο. Υπάρχει μήνυση του κ. Σαμαρά που λέει ότι ο Τσίπρας και ο Παπαγγελόπουλος είναι σκευωροί και βάλαν τους προστατευόμενους μάρτυρες να καταθέσουν εναντίον μου. Δηλαδή. Ναι. Πομφόλιγες. Για να κλείσουμε το θέμα αυτό, θέλω να σας ρωτήσω, να σας ζητήσω μάλλον, να μπείτε στη θέση κάποιων ανθρώπων από την απέναντι πλευρά. Αν εσείς ήσασταν πρώην πρωθυπουργός της χώρας και επί 1,5-2 χρόνια βλέπατε ή ακούγατε στα κανάλια ή σε κάποια από αυτά, τέλος πάντων, για να είμαστε ακριβείς, ότι υπάρχουν κάποιοι προστατευόμενοι μάρτυρες ανώνυμοι που δεν ξέρετε εσείς ποιοι είναι, που λένε ότι πήγαιναν κάτι Samsonite με πακέτα, με τούβλα, με λεφτά στο Μαξίμου κτλ. Όταν η υπόθεσή σας θα έφτανε στη δικαιοσύνη και θα αρχιοθετεί το, όπως και έγινε με την περίπτωση του κ. Σαμαρά, θα λέγατε εντάξει, όλα καλά, δικαιώθηκα, πάμε παρακάτω? Κοιτάξτε να δείτε τώρα, νομίζω ανθρώπινα μιλάω τώρα, εκτός από το πολιτικό. Με συγχωρείτε.
κύριος Σαμαράς υπήρξε πρωθυπουργός της χώρας. Mm-hmm. Είναι πολιτικό πρόσωπο. Mm-hmm. Και αν θέλετε και με βάση την νομολογία του ανώτατου δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, οφείλει να έχει μεγαλύτερη ανοχή στην άσκηση κριτικής, αλλά και στην ακόμα και στην ίδια του την ιδιωτικότητα σε σχέση με τους υπόλοιπους πολίτες. Ακριβώς επειδή είναι δημόσιο πρόσωπο κατά την έννοια του νόμου. Άρα λοιπόν, οι πρώην πρωθυπουργοί, οι πρώην υπουργοί, οι βουλευτές, τα δημόσια πρόσωπα, η δημόσια λειτουργία, εν πάση περιπτώσει, mm-hmm. όσοι βρίσκονται στην δημόσια σφαίρα, έχουν πολύ μεγαλύτερες υποχρεώσεις ανοχής σε σχέση με όλους τους υπολείπους. Τώρα, αν το βασικό όμως θέμα με τον κύριο Σαμαρά είναι το εξής, mm-hmm. ότι χωρίς απολύτως κανένα στοιχείο, ναι. χωρίς να έχει την οποιαδήποτε δυνατότητα να αποδείξει τα λεγόμενά του, ενέπλεξε τον πρωθυπουργό, τον τότε πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, σε μια φαντασίωση περισκευωρίας. Mm-hmm. Και αυτή η φαντασίωση περισκευωρίας δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μια ψευδής καταμήνυση του τότε πρωθυπουργού. Αυτό είναι το επιχείρημά μου. Και για ποιο λόγο? Διότι ο Αλέξης Τσίπρας έκανε ό,τι πέρναγε από το χέρι του για να μπορέσει να αναδείξει ένα τεράστιο σκάνδαλο και οικονομικό και πολιτικό, mm-hmm. το οποίο συνέβαινε και κατά την περίοδο της πρωθυπουργίας του κ. Σαμαρά. Μάλιστα. Άρα υποθέτω ότι εσείς δεν αισθάνεστε λύπη όπως ο κ. Σάκης Παπαδόπουλος η ενταλαιπωρία που υπέστησαν τα πολιτικά πρόσωπα για την ιστορία αυτή. Η γνώμη μου είναι ότι αυτή τη στιγμή ήρθε η συγκεκριμένη δικογραφία στη Βουλή. Mm-hmm. Η κοινοβουλευτική τότε πλειοψηφία δεν είχε καμία άλλη επιλογή, καθώς αν κάναμε οτιδήποτε διαφορετικό από αυτό το οποίο έγινε τελικά, ναι. Θα κατηγορούμασταν και εμείς για συγκάλυψη, για κουκούλωμα. Για μπείτε κι εσείς mm-hmm. στη θέση της τότε συμπολίτευσης, της τότε κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Τι θα έπρεπε να κάνει? Να πει, α, μου ήρθε μια δικογραφία η οποία, στην οποία κατονομάζονται συγκεκριμένα πρόσωπα και υπάρχουν συγκεκριμένες καταγγελίες mm-hmm. για παράνομες πράξεις. Ας την αφήσω στην άκρη. Δεν έχει και καμία ιδιαίτερη mm-hmm. σημασία. Τότε εσείς, κύριε Μελιγκόνη, τι θα απαντούσατε ή τι θα λέγατε, πώς θα ασκούσατε κριτική σε αυτήν την πολιτική στάση? Δεν θα ήσασταν λαύρος εναντίον της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας? Και θα ακούγαμε πάλι ότι όλοι οι ίδιοι είναι και τα σχετικά. Χθες σηκώσατε πολύ τους τόνους στη Βουλή για το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης. Έχω καταλάβει καλά ότι πάμε για μια fast track αναθεώρηση του ενός μηνός? Ναι, η Επιτροπή με βάση την απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής θα λειτουργήσει μόλις για ένα μήνα, mm-hmm. Έτσι ώστε να συγχρονιστεί, αν θέλετε, με τον πολιτικό ρυθμό της κυβέρνησης. Εδώ έχουμε να κάνουμε προφανώς με μια υποταγή της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, στις κυβερνητικές ιεραρχίες, στις κυβερνητικές προτεραιότητες και τους κυβερνητικούς τακτικισμούς. Εν πάση περιπτώσει, όμως, δεν είναι η διαδικασία το σημαντικό. Το σημαντικό είναι τι θέλει να πετύχει η κυβέρνηση και η κοινοβουλευτική πλειοψηφία μέσα από αυτή τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Το κύριο, νομίζω, ότι mm-hmm. έχει να κάνει με την πρόταση που έχει καταθέσει η Νέα Δημοκρατία για εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας με 151 ψήφους. Πρόκειται για, αν θέλετε, για μια αποδιάρθρωση της ίδιας της λογικής mm-hmm. Του Συντάγματος. Διότι το Σύνταγμα θέλει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να μην ορίζεται απλώς και μόνο από την απλή πλειοψηφία mm-hmm. Της Βουλής, αλλά αντιθέτως θέλει να δημιουργεί όρους, να εκβιάζει, αν θέλετε, την συνένεση των πολιτικών κομμάτων για την επιλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας ως ρυθμιστή του πολιτεύματος, mm-hmm. όπως αυτό προκύπτει μέσα από τις συνταγματικές ρυθμίσεις. Ναι. Πώς το πετυχαίνει αυτό το μέχρι σήμερα Σύνταγμα? Λέει ότι εφόσον δεν κατορθώσουν τα πολιτικά κόμματα να δημιουργήσουν μια πλειοψηφία 200-200 και στην τρίτη ψηφοφορία 180 βουλευτών, δηλαδή των 3/5 του σώματος, τότε η Βουλή διαλύεται, ναι. Και πηγαίνουμε σε εκλογές και από εκεί και πέρα, μετά τις εκλογές, μετά και από την νομιμοποίηση που υπάρχει από το εκλογικό σώμα, ακολουθείται πάλι η διαδικασία με ψηφοφορίες που έχουν στόχο καταρχάς τους 180, και εφόσον δεν επιτευχθούν αυτές οι πλειοψηφίες πάμε στους 151. Ναι. Δηλαδή μπορεί και με το σημερινό Σύνταγμα να
Εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας με 151 ψήφους, αλλά υπάρχει μια κρίσιμη λεπτομέρεια. Έχει μεσολαβήσει η διάλυση της Βουλής και η διενέργεια βουλευτικών εκλογών. Εμείς λοιπόν ως ΣΥΡΙΖΑ τι λέμε? Λέμε ότι βεβαίως, και εκεί υπάρχει σύγκληση με τη Νέα Δημοκρατία, ότι δεν πρέπει η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας να διαταράσει τους πολιτικούς κύκλους. Δηλαδή να διαταράσει την τετραετία, να οδηγείται σε διάλυση η Βουλή, εφόσον δεν έχει τη δυνατότητα να διαμορφωθεί μια ευρύτερη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, είτε των 3/5 είτε των 2/3 κλπ. Όμως πρέπει να βρεθεί μια διαδικασία, ακριβώς επειδή ελείπει πλέον το στοιχείο της διάλυσης της Βουλής, πρέπει να βρεθεί μια διαδικασία η οποία να οδηγεί τα πολιτικά κόμματα, στην κατεύθυνση και να έχουν τα πολιτικά κόμματα τον προσανατολισμό της συνένεσης. Ναι. Ποια είναι αυτή η πρόταση? Εμείς καταθέσαμε μια που λέει ότι θα πρέπει να γίνονται 6 διαδοχικές ψηφοφορίες στη Βουλή και αν δεν επιτευχθεί μια ευρύτερη πλειοψηφία, τότε να οδηγούμαστε στην εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από το λαό. Αυτή είναι μια πρόταση, η οποία σε τι στοχεύει? Στοχεύει ακριβώς αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, να αναγκάζονται τα πολιτικά κόμματα να συγκλίνουν ως προς τις προτάσεις τους για να επιλέγεται ένας Πρόεδρος της Δημοκρατίας που θα μπορεί να λειτουργεί πράγματι ως ρυθμιστής του πολιτεύματος και θα έχει την ευρύτερη συνένεση του κοινοβουλευτικού σώματος. Θα μπορούσαν να συζητηθούν και άλλες προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Η Νέα Δημοκρατία όμως τι κάνει? Σου λέει, δεν με ενδιαφέρει η συνένεση των πολιτικών κομμάτων. Θέλω να βγάλω πρόεδρο με 151 ψήφους. Θέλω να βγάλω πρόεδρο κοινοβουλευτική πλειοψηφία, θα τον βγάλω. Ναι. Άρα λοιπόν και οι ευρύτερες πλειοψηφίες που θα προβλέπονται στην πρώτη και τη δεύτερη ενδεχομένως ψηφοφορία δεν έχουν κανένα νόημα. Ναι. Διότι δεν εκβιάζεται κανείς. Το εκβιάζεται, καταλαβαίνετε, το χρησιμοποιώ κάπως καταχρηστικά. Ναι. Δεν εκβιάζεται η συνένωση των πολιτικών κομμάτων. Σου λέει η εκάστοτε πλειοψηφία ότι όποιος θέλει συμφωνεί, αν δεν συμφωνεί, θα επιλέξω εγώ πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα τον εκλέξω με 151 ψήφους. Επομένως, εδώ τι γίνεται? Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας χάνει τον χαρακτήρα που θέλει να του αποδώσει το Σύνταγμα, τον χαρακτήρα του ρυθμιστή του πολιτεύματος, ενός προσώπου το οποίο βρίσκεται υπεράνω, αν θέλετε, των πολιτικών διενέξεων και των πολιτικών συγκρούσεων και μετατρέπεται στην πραγματικότητα σε επιλογή της απλής κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, δηλαδή της κυβέρνησης. Αυτά, κατά τη γνώμη μου, αυτό αποτελεί μια τεράστια. Ένα τεράστιο συνταγματικό ατόπιμα που αλλάζει τις ίδιες ισορροπίες του συντάγματος έτσι όπως το γνωρίσαμε κατά τη διάρκεια της μεταπολίτευσης. Αυτή είναι η καταγγελία απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και γιατί το κάνει αυτό? Διότι θέλει επί της ουσίας αναδεικνύει κάτι βαθύτερο και για να πάμε στο πολιτικό. Ναι. Το κρίσιμα πολιτικό. Αναδεικνύει κάτι βαθύτερο. Αναδεικνύει την μανία της Νέας Δημοκρατίας να ελέγξει ασφικτικά το σύνολο των πολιτικών θεσμών. Είτε μιλάμε για ανεξάρτητες αρχές, είτε μιλάμε για το κοινοβούλιο, είτε μιλάμε για τη δημόσια διοίκηση, είτε μιλάμε για τη δικαιοσύνη, είτε μιλάμε για τον ίδιο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, η στάση της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή και της κυβέρνησης είναι η ίδια. Ναι. Επιθυμούν και κάνουν τα πάντα για να αποκτήσουν ασφικτικό έλεγχο σε κάθε δομή του κράτους. Μιλάμε για ένα νέο δεξιό αυταρχισμό. Να πάμε λίγο και στα ισοκομματικά. Εσείς την πασοκοπίες τη φοβάστε? Ακούστε, κύριε Μιλτή. Προφανώς αναφέρομαι στις πρόσφατες δηλώσεις του κυρίου Τσακαλώτου, αλλά και γενικότερα αυτή τη λέξη ακούγεται πολύ στο διάλογο σας, στον εσωκομματικό. Νομίζω ότι ο κύριος Τσακαλώτος είπε κάτι εύλογο. Είπε ότι όσο απομακρύνεται το οποιοδήποτε κόμμα από την κοινωνική του βάση, όσο, αν θέλετε, κατευθύνεται προς αυτό το οποίο ονομάστηκε την προηγούμενη δεκαετία νεοφιλελεύθερη συνένεση, τόσο περισσότερο. Έρχεται σε αντιπαράθεση, αν θέλετε, με την εκλογική του βάση, δηλαδή με τα κοινωνικά στρώματα τα οποία εκπροσωπεί. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αυτή η φράση του κ. Τσακαλώτου αφορούσε την πολιτική στρατηγική την οποία ακολούθησαν σε τελευταία ανάλυση πάρα πολλά και αριστερά σοσιαλδημοκρατικά κόμματα κατά τις δύο προηγούμενες δεκαετίες και είπε ότι αυτός είναι πάντοτε ένας υπαρκτός κίνδυνος για όλα τα κόμματα που βρίσκονται στην αριστερά, δηλαδή για
λόγους που έχουν να κάνουν με τους δυσμενείς συσχετισμούς, για λόγους που έχουν να κάνουν με την κατάσταση στην Ευρώπη, τελικά να οδηγηθούν σε μια ενσωμάτωση σε αυτό το πλαίσιο της νεοφιλελεύθερης συνένεσης. Η απάντησή μου λοιπόν είναι ότι από την δική μου μεριά δεν φοβάμαι κάτι τέτοιο για το ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον με δεδομένη, αν θέλετε, την επιλογή του, την στρατηγική του επιλογή να ανοίξει στα κοινωνικά εκείνα στρώματα τα οποία τον υποστήριξαν όλα τα τελευταία χρόνια και τα οποία του έδωσαν τελικά και το 32% στις τελευταίες εκλογές, όταν όλοι επιθυμούσαν αλλά και προεξοφλούσαν την πολιτική του κατάρρευση. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι ο βασικός μας στόχος την επόμενη περίοδο είναι ακριβώς να ανοίξουμε το κόμμα σε αυτές τις κοινωνικές δυνάμεις, να προσπαθήσουμε να αντιστοιχίσουμε τον πολιτικό ΣΥΡΙΖΑ με τον κοινωνικό ΣΥΡΙΖΑ, να εμπιστευθούμε τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ μας εμπιστεύτηκε, τώρα είναι σειρά μας να τους εμπιστευθούμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα κόμμα μαζικό, δημοκρατικό, σε αριστερή στρατηγική κατεύθυνση και με ριζοσπαστικό προσανατολισμό. Και νομίζω ότι σε αυτήν την πολιτική όλοι μέσα στους ΣΥΡΙΖΑ συμφωνούμε. Κύριε Τζανακόπουλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Νομίζω ήταν ενδιαφέρουσα. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Μελιγκόνη. Καλό σας βράδυ. Κυρίες και κύριοι, θα μείνουμε.